Το θέμα δεν είναι αυτό, επειδή το έχουμε ξαναδεί. Τώρα δεν ξέρω με τόσο κόσμο, αλλά έχει κινητοποιηθεί μέχρι και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος πηγαίνει πάνω κλιμάκιο στη Δράμα. Έχει πάει και έχει πλακώσει τα τεστ για να δουν τώρα αν υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Δράμας είναι μαζί μας, ο κύριος Θόδωρος Ασιάδης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Δράμας. Σωστά. Λοιπόν. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Για να δώσουμε το μέγεθος της όλης κατάστασης, το Σαββάτο το προηγούμενο εκοιμήθη ο γέροντας ο Πάτερ Αριστίδης, ο αγαπητός καθόλου σε όλο τον κόσμο και σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, σε βαθύ γύρας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι τα πνευματικά του παιδιά είναι πάνω από 2.000 άτομα. Απλά στην κηδεία δεν είχαμε ακριβώς 2.000, είχαμε λιγότερο κόσμο. Κρατηθήκαν όλα τα μέτρα του πρωτοκόλλου σχετικά με αυτό που αφορά τον κορονοϊό. Σίγουρα η συνάθρηση ήταν μεγάλη. Στον χώρο της εκκλησίας όπου το σκήνομα το έχει τοποθετηθεί την Κυριακή, εκεί δεν αφήναν τον κόσμο να μπει μέσα. Αυτοί που πηγαίναν να προσκυνήσουν πηγαίναν ανά δύο άτομα. Η εκκλησία είναι δίπλα στην πλατεία του χωριού στην Μικρόπολη. Σίγουρα είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, υπήρχαν όσο μπορούσαμε, τουλάχιστον με οποιοδήποτε τρόπο είχαμε προσπαθήσει να πείσουμε τον κόσμο να κρατήσει τα μέτρα, κρατηθήκαν από ό,τι φαίνεται τα μέτρα. Σίγουρα όμως το νούμερο ήταν μεγάλο, μεγάλο ιδιαίτερα για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα εκ του αποτελέσματος όλα κρίνονται και σαν το αποτέλεσμα φάση, ποιο είναι? Εκ του αποτελέσματος με την έννοια το εξής, ότι πάντοτε σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος της μετάδοσης ας πούμε αυτού του θανατηφόρου ιού. Εκεί χθες πήγε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έχει κάνει πρώτο δειγματοληπτικό έλεγχο, βγήκαν αρνητικά τα rapid test. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα και την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγίνει μια δεύτερη προσπάθεια να δούμε τι γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο κόσμος ευαισθητοποιημένος ο οποίος κρατάει τα μέτρα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορώ να πω αψηφίσαν αυτά τα μέτρα. Καταλαβαίνετε τώρα όσες προσπάθειες και να κάνει ο καθένας μας, υπάρχουν και αυτά που οι απώλειες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ναι, τώρα, να από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, το θέμα είναι ότι εκεί ο κόσμος έχει μαζευτεί από διάφορα χωριά. Έτσι, οπότε... Όχι μόνο από διάφορα. Να σας πω κάτι. Ο συγκεκριμένος ιερέας δεν έχει μόνο από διάφορα χωριά, από όλα τα μέρη της πατρίδος μας. Ναι. Από όλα τα μέρη της πατρίδος μας, πραγματικά. Από όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήρθανε να προσκυνήσουν το σκήνομα του γέροντα. Τώρα, σας λέω ότι κρατηθήκανε μέτρα. Τώρα όμως το νούμερο είναι μεγάλο αυτό της προσέλευσης, όπου από εκεί δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει κάτι και είναι κάτι που θα φανεί. Κύριε Δήμαρχε, υπό άλλες συνθήκες προφανώς και δεν θα το συζητάγαμε αυτό. Έτσι, θα ήταν το φυσιολογικό και μάλιστα και λίγος είναι ο κόσμος ο οποίος πήγε. Από αυτά που μας λέτε και την απήχηση που είχε ο γέροντας και στο πυμνιό του και σε άλλες περιοχές. Το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς μιλάμε για πολύ διαφορετικές συνθήκες και αντιλαμβάνεστε και εσείς φαντάζομαι ότι αν για παράδειγμα υπάρξει μια έξαρση στην περιοχή σας, εσείς θα κληθείτε να το αντιμετωπίσετε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι και ίσως αυτή η περιοχή μάλιστα ήταν από τις πρώτες περιοχές που επλήγησαν. Υπάρχει δηλαδή το προηγούμενο παράδειγμα. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή ο κόσμος, ιδιαίτερα ο ντόπιος πληθυσμός, κράτησε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέτρα. Αλλά σας είπα, από όλα τα μέτρα της πατρίδος μας, ο συγκεκριμένος ιερέας, ο οποίος ήταν πολύ σεβαστός και αγαπητός, ήρθανε κάποιοι ας πούμε να τον προσκυνήσουν έστω την ίσα τη στιγμή ή να παρευρεθούν ας πούμε στην κηδεία του από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήταν κόσμος ας πούμε, ήταν συνειδητοποιημένος κόσμος. Αυτός που τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε που έχει έρθει, δηλαδή ήρθαν άτομα από όλα τα μέρη με δύο-δύο, με το αμάξι τους ένα μοναχικά άτομα. Δηλαδή ήρθαν ας πούμε τιμή σένα και προς το γέροντα. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι το νούμερο είναι αυτό που ήταν μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, προφανώς τώρα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των τεστ που γίνονται εκεί από τον ΕΟΔΗ. Από ό,τι καταλαβαίνουν, εκεί τα κλιμάκια θα παραμείνουν τις επόμενες μέρες. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.